Συναγερμό από θετικό κρούσμα κοροναϊού και σε γάμο στην Αλεξανδρούπολη. Η κοπέλα καταγείται από την Αλεξανδρούπολη, αλλά μένει σε άλλη περιοχή της χώρας και ήρθε για να παραστεί στον γάμο των φίλων της. Μετά το μυστήριο που πραγματοποιήθηκε σε εκκλησία της πόλης, τον ιερό ναό μεταμόρφωσης Σωτήρος δεν αισθανόταν τόσο καλά και πήγε στο σπίτι της. Την Κυριακή πήγε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης και έδωσε δείγμα για το τεστ COVID-19 και τα αποτελέσματα το απόγευμα βγήκαν θετικά. Ενημέρωσε κάποιους φίλους τους και τόσο χθες το βράδυ όσο και σήμερα το πρωί πάνω από 20 άτομα πήγαν επίσης στο νοσοκομείο για να δώσουν δείγματα. Παράλληλα ξεκίνησε η χνηλάτιση όσων ήρθε σε επαφή, ενώ να επισημάνουμε ότι λόγω της αδιαθεσίας της δεν πήγε στο Γαμήλιο Γλέντι που ακολούθησε το βράδυ σε γνωστό ξενοδοχείο της Αλεξανδρούπολης, το οποίο βρίσκεται έξω από την πόλη. Ένας γάμος του περασμένου Σαββάτου προκάλεσε αναστάτωση εδώ στην κοινωνία της Αλεξανδρούπολης. 20 δείγματα εξετάστηκαν και δυστυχώς το αποτέλεσμα είναι ότι είναι θετικά τα 9 από αυτά. Όμως, όπως είναι φυσικό, αρκετοί από όσους βρέθηκαν στην εκκλησία και στο Γλέντι ανησύχησαν και πήγαν να υποβληθούν στο τεστ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι με εντολή του Μητροπολίτη Αλεξανδρούπολεως Άνθιμου έγινε απολύμανση της εκκλησίας, ενώ και οι υπεύθυνοι του συγκεκριμένου ξενοδοχείου, όπου έγινε το Γαμήλιο Γλέντι, προχώρησαν και αυτοί σε απολύμανση των χώρων του. Το κρίσιμο φυσικά είναι αν από τα αποτελέσματα των μαζικών τεστ χθες βράδυ και σήμερα το πρωί βρεθούν ή όχι επιβεβαιωμένα θετικά και άλλα κρούσματα. Στον Ιερό Ναό του Αγίου Σωτήρα εδώ στην Αλεξανδρούπολη πραγματοποιήθηκε το μυστήριο με τους νεόνυμφους, όπου ένα από τα άτομα που ήταν προσκεκλημένα βρέθηκε θετικό στον ιό. Με αποτέλεσμα από την ιχνηλάτιση σήμερα να εντοπιστούν 9 θετικά κρούσματα. Από εδώ και στο εξής, προφανώς το δίκτυο των ελέγχων θα επεκταθεί περισσότερο στους υπόλοιπους καλεσμένους και συγγενείς του γάμου και αναλόγως των αποτελεσμάτων που θα συναχθούν, θα πάρθουν και τα αντίστοιχα μέτρα. Συνεχίζουμε στην ατομική κοινωνική ευθύνη, παράλληλα με την συλλογική και κοινωνική, και ευελπιστούμε να το περιορίσουμε άμεσα με μια σειρά μέτρων που σίγουρα τις επόμενες ώρες θα πρέπει να συναποφασίσουμε τόσο η τοπική αυτοδιοίκηση όσο και η κεντρική ηγεσία.